Χαίρετε, χαίρετε, γεια σας. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί μετά από καιρό έχω μια πολύ ωραία αγκαλιά. Έχω μια πολύ ωραία αγκαλιά. Μπίλη μου, για φωτογραφία δεν είμαι. Για κάτσε λίγο να δούμε. Ακούγεται, μιλάει. Καλά ακούγεται. Άλλη μία. Ακούστε λίγο τι γλυκός που είναι ο ήχος. Ακούστε. Δεν είναι ωραίο. Ωραίο είναι. Όπως έχετε καταλάβει, έχω στην αγκαλιά μου, στο αριστερό μου χέρι για την ακρίβεια, την κούπα που τα παλικάρια του Ηρακλή χθες κατέκτησαν στο κλειστό της Μίκρας. Πρωταθλητές ΕΠΕΣ 2018, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης φυσικά, για 14η φορά και επιστροφή στους τίτλους μετά το 2015. Κέρδισαν τον περσινό πρωταθλητή Ελλάδος, τον Πήγασο Πολύχνης, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έπαιρνε το πρωτάθλημα, αλλά φέτος ο Ηρακλής ήταν τόσο δυνατός που το έδειξε από την αρχή ως το τέλος. Μην ξεχνάτε ότι το χθεσινό πρωτάθλημα ΕΠΕΣ Εφήβων Βόλεϊ κατακτήθηκε αίτητος. Ο Ηρακλής τερμάτισε στην πρώτη θέση και μπράβο του, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Όπως έχετε καταλάβει, θα ασχοληθούμε με αυτά τα παιδιά και σήμερα, καθώς τρεις εξ αυτών που με κρύψανε νωρίτερα έξω σε μια φωτογραφία που βγήκαμε με το ύψος τους, κάπου χώθηκα εγώ εκεί, είναι εδώ κοντά μας, μας έχουν φέρει και την κούπα και θα περάσουμε ωραία. Θα πούμε βέβαια τα της ενημέρωσης εδώ για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οτιδήποτε υπάρχει. Και σε λίγο τα παλικάρια θα είναι μαζί μου ζωντανά εδώ στο στούντιο του Λίμπερο 107,4 και στην ώρα για μπλε. Παρέα με την κούπα. Μπιλάρα μου, θα πούμε τους χορηγούς μας και μόλις τους πούμε θα ρίξει την μπενιά που θέλω σήμερα, έτσι ειδικά σήμερα να ακούσουμε. Λοιπόν, θα χτυπήσουμε ένα καφέ Βέντο πρώτα. Βέντο Εσπρέσο. Και Κολομβία σου έχω και Κένια σου έχω και Αιθιοπία σου έχω. Καφέ Βέντο να είναι, αλλά αν είναι καφέ Βέντο θα το βρεις μόνο στο καφέ μάγαζο, γιατί μόνο το καφέ μάγαζο έχει καφέ Βέντο και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα μαζί με το Βέντο, τον υπέροχο καφέ εσπρέσο και σε γεύσεις που προείπα, στο 2310 70 55 54 και στο καφεμάγαζο.gr. Περάστε μια βόλτα και από την Ακαδήμου στον Εύωσμο. Είναι τόσες πολλές οι γεύσεις σε καφέ, σε σοκολάτες, σε τσάγια, σε ροφήματα, σε γρανίτες, σε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, να το απολαύσετε, να με θυμηθείτε. Ρίξτε την πενιά. Κοντά μας και τα κέντρα ξενογλωσσών Γκίζη Ανδριέλου για να μάθουμε τα αγγλικά μας, τα γαλλικά μας, τα γερμανικά μας, τα ισπανικά μας, την πληροφορική μας και στη Βασιλής Όλγας και στην Fleming, Fleming 13, είτε πάτε Βασιλής Όλγας είτε πάτε Fleming 13, εκεί θα είναι τα κέντρα ξενογλωσσών Γκίζη Ανδριέλου να σας περιμένουν. Για να, πώς το λέω κάθε μέρα, να μορφωθούμε ρε παιδί μου, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Για σας βέβαια που θέλετε να ασχοληθείτε με μπαρίστα και με τουριστικά, σεμινάρια και για τα δύο σας έχουμε μέσω του Κέντρου Διαβίου Μάθησης Data Labs, Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. FM καινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, θυμίζουμε. Το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε ανοίξει και το mail και σας περιμένουμε. blue.libero@yahoo.gr. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας το είπα και χθες, όταν κλείναμε την εκπομπή για να πάμε να δούμε τον τελικό. Εγώ πρόλαβα το δεύτερο σετ και μετά. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής το πρώτο το έχασε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Με το που πήγα εγώ στο γήπεδο, το 1-0 του Πήγασου Πολύνης έγινε 1-3 υπέρ του Ηρακλή. Πλάκα κάνω. Δεν παίζω εγώ. Τα παλικάρια παίζουν και έφεραν την νίκη και την κούπα. Τη 14η όσον αφορά το πρωτάθλημα επέστη για τους εφήβους. Αλλά αυτό που σας έλεγα χθες θα το πω και σήμερα, ότι πλέον μέσω και των social media με τα Facebook, τα Twitter, τα site, οτιδήποτε τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραίο να διαφημίζονται και να προβάλλονται αυτά τα παιδιά. Γιατί χωρίς ακαδημίες, χωρίς αναπτυξιακά τμήματα σε οποιοδήποτε τμήμα και άθλημα του Ηρακλή δεν υπάρχει μέλλον. Και ο Ηρακλής, δόξα τω Θεώ, ειδικά στο βόλεϊ τα τελευταία 15-20 χρόνια, βγάζει πάρα μα πάρα πολλά παιδιά. Παιδιά που μπορούν και κάποια από αυτά και στέκονται επάξια στην Α1. Χθες για παράδειγμα ήταν και ο Τζιουμάκας και ο Μπουράκης, παιδιά που είναι στο ρόστερ, με τον Λάμπη Μπαμπαλιούτα που του αξίζουν συγχαρητήρια γιατί τα δίνει όλα ως αθλητής σε 45 του χρόνια. Είναι και προπονητής στην εφηβική ομάδα που πήρε χθες το πρωτάθλημα. Θα πούμε όμως κάποια πράγματα και για το ποδόσφαιρο.
καθώς σήμερα είχαμε τη συνέντευξη τύπου, ήμασταν εκεί. Ο Λίμπερο 107,4 μετέδωσε όλοι, περίπου 50 λεπτά ήμασταν στον αέρα. Δεν χάσατε τίποτα για τον κόσμο του Ηρακλή. Από την αρχή ως το τέλος, τις δηλώσεις και τον οικονομικό απολογισμό του κυρίου Ιωακιμίδη, τις δηλώσεις του Προέδρου του Ποδοσφαιρικού Τμήματος του Νίκου Βαφιάδη, του Λάκη Παπαϊωάννου που έδωσε το παρόν μαζί με αρκετούς βετεράνους στο πάνελ και του Φώτη Θεού που εκπροσώπησε τον Γυμναστικό Σύλλογο. Έγινε ο οικονομικός απολογισμός για τα λεφτά που μπαίνουν στα ταμεία, για τα λεφτά που βγαίνουν από τα ταμεία, για τα διαρκείας, για τα εισιτήρια, για όσα έχουν διαδραματιστεί το τελευταίο δίμηνο. Ως γνωστόν, κάθε δύο μήνες υπάρχει αυτή η δέσμευση που την κάνουν πράξη και τους τιμά αυτό. Είναι σπάνιο, ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια, το έλεγα και νωρίτερα που ήμουν με τον Γιώργο Ζαχώρα στον αέρα, είναι πάρα πολύ σπάνιο να βλέπεις διοίκηση ποδοσφαιρικού Ηρακλή να κάνει κάθε δύο μήνες συνέντευξη τύπου με τόσα αναλυτικά στοιχεία. Να μιλάει μέχρι και για το ευρώ. Δεν το λέμε για να τους κολακεύσουμε, το λέμε γιατί το καταγράφουμε. Γιατί από ΠΑΕ όλα αυτά τα χρόνια, τι θυμόμαστε? Θυμόμαστε κάποιες γενικές συνελεύσεις όπου έδινε το παρόν ένας πληρεξούσιος δικηγόρος και κρατούσαν δύο λεπτά. Θυμόμαστε κάποιες συνεντεύξεις τύπου, οπότε όταν ρωτούσαμε για τα οικονομικά μας έλεγαν δεν είναι της παρούσης, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Τέτοια θυμόμαστε. Δεν θυμόμαστε ούτε απολογισμούς, ούτε υπολογισμούς, ούτε διαφάνεια, ούτε αλήθεια, ούτε ειλικρίνεια. Αυτά τα πράγματα και σοβαρότητα, γιατί και το σοβαρότητα είναι σημαντικό στοιχείο να υπάρχει, τα βλέπουμε. Με τα όποια λάθη, με τα όποια προβλήματα, κανείς δεν είναι τέλειος, η προσπάθεια όμως γίνεται και χωρίς την παρουσία του κόσμου δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Τίποτα. Και αξίζει ένα μπράβο και στον κόσμο που έχει δώσει τα λεφτά του για τα διαρκείας και τα κομμένα εισιτήρια και σε αυτούς που έχουν δώσει τα λεφτά τους για τις χορηγίες και σε αυτούς τους ανώνυμους που έβγαλαν λεφτά από την τσέπη τους και πλήρωσαν τον Μεντί, τη μεταγραφή του Μεντί, πλήρωσαν τη μεταγραφή του Κοστούλα. Όλα αυτά, μια ματιά να ρίξετε στο διαδίκτυο, θα τα βρείτε αναλυτικά. Τα βλέπω μπροστά μου τώρα, για παράδειγμα, στο bluearena.gr. Είναι όλες οι λεπτομέρειες για τα οικονομικά στοιχεία, για να μην έχει κανείς, οποιοδήποτε μάλλον, την οποιαδήποτε απορία. Και όλα αυτά που έχουν γίνει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, το ότι έχει σουλουποθεί, συγγνώμη, αυτό το ρήμα όλο με μπερδεύει, η κατάσταση όσον αφορά τα διοικητικο-οικονομικά, δηλαδή υπάρχει ένας μπούσουλας, υπάρχει ένα νοικοκυριό, υπάρχει ένα μεράκι. Υπάρχουν ανώνυμοι προς τιμή τους Ηρακλειδείς που έχουν την οικονομική δυνατότητα και δηλώνουν παρόν. Υπάρχει ο κόσμος. Σε όλα αυτά μέσα βέβαια υπάρχει και ένα μικρό παράπονο που και σήμερα το ακούσαμε και σήμερα το εξέφρασαν όσοι έδωσαν το παρόν στο πάνελ, για το ότι θα μπορούσαν να κάνουν θαύματα και πολλά περισσότερα πράγματα εφόσον αυτός ο κόσμος ήταν περισσότερος και περισσότερος και περισσότερος. Γιατί αποδεικνύεται ότι όλα αυτά τα χρήματα που μπαίνουν στην ομάδα είναι από φιλάθλους, από οπαδούς, από χορηγίες φιλάθλων οπαδών, από διαρκείας φιλάθλων οπαδών, από υστέρημα φιλάθλων οπαδών. Και αν οι 2, 3, 4, 5 χιλιάδες όσοι έρχονται στο Καφτατζόγλιο γίνουν 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και όσοι περισσότεροι μπορούν να γίνουν, τότε καταλαβαίνετε ότι όλα μα όλα θα πάνε στο καλύτερο. Και το καλύτερο το θέλουμε όλοι. Από τη στιγμή που η ομάδα είναι στην κατάσταση που είναι, είναι έτοιμη και ικανή πάνω απ' όλα να ανέβει κατηγορία. Βέβαια έχουμε δρόμο μπροστά μας και έχουμε και το παιχνίδι της Κυριακής. Μην το ξεχνάτε, στο Κιλκής θα είμαστε 3 η ώρα με αντίπαλο τον Κιλκισιακό. Για την περίπτωση του ΤΑΕ που μας απασχολεί όλους, αυτό που υπόθηκε σήμερα στην συνέντευξη τύπου είναι ότι, και συγκεκριμένα από τον κύριο Ακημίδη, ότι είμαστε στο 50-50. Πιθανότητες 50-50 μοιρασμένες για το αν θα περάσει μέσω του κυρίου Σημεοφορίδη, του εκπροσώπου, του νομικού εκπροσώπου του Ηρακλή, που και πέρυσι, αν θυμάστε, το καλοκαίρι είχε εκπροσωπήσει τον Ηρακλή όσον αφορά την παραμονή στην κατηγορία. Παραμονή. Αγωνιστικά το είχε πετύχει και στα χαρτιά, τέλος πάντων. Μην το θυμόμαστε, που δεν το ξεχνάμε ποτέ. Μην συγχυστούμε πάλι. Έχουμε και την κούπα δίπλα μας, μην την στεναχωρέσουμε. Περιμένουμε την εξέλιξη από την ένσταση που κατέθεσε ο Ηρακλής σε αυτό το ζήτημα όσον αφορά τη μεταγραφή του ΤΑΕ, για να μπορέσει να είναι νομότυπη, να είναι ok
να είναι όλα τα απαραίτητα χαρτιά εντάξει, για να μπορέσει ο Βραζιλιάνος επιτέλους πέρα από προπονήσεις να πάρει και χρόνο συμμετοχής στα επίσημα παιχνίδια, πόσο μάλλον την Κυριακή με τον Κιλκισιακό. Σήμερα είναι η κρίσιμη ημέρα, δεν ξέρω αν και αύριο υπάρχει περιθώριο, θα το δούμε. Η μουσική που ακούτε από YouTube λίγο παραπάνω είναι γιατί έπρεπε να βολευτούμε εδώ στο στούντιο, μεγάλωσε η παρέα, αυξήθηκε. Πέρα από την κούπα έχω και τρία παλικάρια κοντά μου. Για το φίλο που πήρε πριν από λίγο και επικοινώνησε εκτός αέρα, το είπαμε, προφανώς δεν το άκουσε, δεν πειράζει, θα το ξαναπούμε, ότι είμαστε εν αναμονή για το δελτίο του ΤΑΙ. Ο κύριος Αϊκημίδης, το ξαναλέω, έδωσε πιθανότητες 50-50 στη σημερινή συνέντευξη τύπου για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Γίνεται μάχη, βάλαν και δικηγόρο τον κύριο Σημεοφορίδη να το παλέψουν για να μπορέσει ο Βραζιλιάνος να έχει δικαίωμα συμμετοχής. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να... Θα κάνω pre-game συνέντευξη. Δεν το ξανακάνει αυτό. Γιατί θα πάμε σε 5 λεπτά σε διάλειμμα και μετά θα επανέλθουμε. Θα έχουμε ένα μισάωρο με τα παλικάρια μας εδώ. Πριν πω οτιδήποτε όμως, επιτρέψτε μου γιατί καιρό έχω να βάλω κούπα στο στούντιο. Ξανακάνω λίγο. Βασίλη, κατέβασε σε παρακαλώ τη μουσική. Ωραία, δεν ακούγεται. Τέλεια. Τέλεια. Πώς είναι να. Το συνέστημα να σηκώνεις έτσι μια κούπα. Γεια σας παιδιά, σε όλους. Έχω από τα δεξιά μου τον Στέφανο τον Κανιούρα, κεντρικός. Τον Ανδρόνικο Κονιόρδο, που έχει ένα ιδιαίτερο ονοματεπώνυμο. Γεια σου Ανδρόνικε. Χαίρετε. Κεντρικός. Τι έγινε, όλο το κέντρο εδώ ήρθε σήμερα. Α, να βάλουμε και ένα διαγώνιο. Να βάλουμε και ένα διαγώνιο. Τον Παναγιώτη, τον Βαρβεσιώτη ή αλλιώς. Βάρβερ. Βαρβέρ, διαγώνιος. Τι μας λείπει, μας λείπουν κι άλλοι. Τι να κάνω, όχι, πάσα δεν, να μην κάνω την πάσα. Κάνω την πάσα. Να κάνω το λίμπερο που είμαστε στο λίμπερο 107,4. Κάνω το λίμπερο. Να φάω τον μπουράκι. Τον έφαγα. Ποιος μπουράκι τώρα, τον κατάφερα ήδη. Λοιπόν, έχουμε εδώ τους πρωταθλητές από χθες, τον τελικό 3-1 με τον Πίγασο Πολύχνης, στον Εύοσμο. Ο καθένας ξεχωριστά θέλω να μου απαντήσει αυτό που ρώτησα πριν από λίγο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ήχος. Εσείς θα μου πείτε το πόσο όμορφο είναι αυτό το συνέστημα να είσαι πρωταθλητής. Και αν δεν κάνω λάθος, για σας είναι η πρώτη φορά ως έφηβη. Ναι, ναι. Το έχετε πάρει με παιδες και παμπέδες. Ναι, ναι. Τι το εφηβικό έτσι θα μας άφηνε. Δεν γίνεται. Γίνεται, δεν γίνεται. Στέφανε, καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα. Ένα μοναδικό συνέστημα, ειδικά μετά την περσινή χρονιά που κατακτήσαμε την τρίτη θέση. Θέλαμε πολύ να πάρουμε την πρώτη θέση και τα δώσαμε όλα, το παλέψαμε και με πολύ λίγα λάθη στο μάτς και κατακτήσαμε το στόχο μας. Εγώ το πρώτο σετ δεν το είδα, να ξέρετε. Ήμουν εδώ, έκανα εκπομπή. Με το που ήρθα όμως, με είδαν και πήραν τα πάνω τους. Το πρώτο σετ κάναμε και αρκετά λάθη, δεν είχαμε πάρει ακόμα μπρος. Είναι και το μοναδικό που χάθηκε έτσι. Ναι, ναι, και μετά όλα πήγανε πολύ καλά. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στη σεζόν. Καλά, δεν χάσατε και κανένα. Ισχύει, αλλά ήταν από τα καλύτερά μας μέχρι τώρα. Και ο στόχος είναι το Πανελλήνιο και. Εντάξει, πρώτα το Πανεπαρχιακό, να πάνε όλα καλά. Ένα, και ναι. Μετά ένα. Το Πανελλήνιο με το καλό. Ανδρώνικε. Είναι σίγουρα κάτι ξεχωριστό. Είναι μια ανταμοιβή από τους σκόπους που κάνουμε με ολόκληρη τη σεζόν και τόσα χρόνια που καθένας ασχολείται με το βόλεϊ. Εντάξει, σίγουρα είναι μια δύσκολη χρονιά για πολλά παιδιά από αυτόν τον όμιλο, διότι είμαστε, δίνουμε εξετάσεις αυτή τη σεζόν. Πανελλήνιες. Πανελλήνιες, ναι. Τρίτη λυκείου. Τρίτη λυκείου. Κουράστηκα μόνο που το είπες. Αλλά ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Οπότε πάμε δυνατά για πανεπαρχιακό. Μ' αρέσει που λες ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί και έχετε πάρει ήδη το πρωτάθλημα. Ωραία είστε. Έχουμε συνέχεια, έχουμε συνέχεια. Βάρβερ. Ο Βάρβερ. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σου. Είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα. Το έχουμε ξαναβιώσει. Αλλά τώρα ως έφηβη ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ωραίο συνέστημα. Και τώρα ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε. Τώρα πάμε για το Πανεπαρχιακό και για το Πανελλήνιο. Ένα τα βήματα. Πότε είναι αυτά, πλάκα. 8 με 11 Μαρτίου το Πανεπαρχιακό. Έχουμε. Έχουμε να καλύψουμε κάποια κενά στην προπόνηση, τακτικά. Και έχουμε χρόνο να δουλέψουμε.
ώστε να είμαστε πιο σίγουροι και πιο δυνατοί. Ποιος βγάζει selfie να σηκώσει το χέρι την ώρα της εκπομπής. Το σήκωσε ο Στέφανος. Γρήγορη ατάκα που αφιερώνει ο καθένας αυτή την κούπα. Θα την πάρετε τα φύγετε, να μην κοιμηθώ το βράδυ. Αγκαλιά. Και να πάμε στο διάλειμμα και έχουμε μισή ωρίτσα περίπου κοντά μας. Ατάκα από τον καθένα για το που το αφιερώνει. Ορμάτε. Στέφανε. Εγώ αρχικά σε όλους τους συμπαίκτες, γιατί χωρίς αυτούς προφανώς δεν θα ήμασταν εδώ ούτε και η κούπα μαζί μας. Και περισσότερο πιστεύω και οι τρεις θα το αφιερώσουμε σίγουρα. Ένα από τα άτομα που θα το αφιερώσουμε είναι ο προπονητής μας, γιατί πραγματικά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Ειδικά σε κάποιες λεπτομέρειες μας βοήθησε πολύ τεχνικά. Πέρσι και μαζί του πανηγυρίσατε το παιδικό, έτσι. Και φέτος το εφηβικό. Και στο Πανελλήνιο μας βοήθησε πάρα πολύ. Και πιστεύει σε εμάς και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο. Λάβεις Μπαμπαλιούτα, φυσικά. Έτσι ακριβώς. Ανδρώνικε. Σίγουρα τα περισσότερα ευχαριστώ πάνω στον προπονητή μας, ο οποίος, αν και έχει μόνο δύο χρόνια εμπειρία σαν προπονητής, έχει πάρα πολλά χρόνια σαν παίκτης στο βόλεϊ. Πάρα πολλά χρόνια. 31. 31, εντάξει. Επειδή είναι 45 και παίζει ακόμα Α1 και είναι καλύτερο στατιστικά ως λίμπερο. Παρακαλώ να προσθέσω κάτι. Ναι. Είναι δεύτερος στον κόσμο. Στον κόσμο. Που παίζει επαγγελματίας. Πρώτος είναι ένα. Ο Τετιούκη είναι ο Ρώσος. Όχι, όχι. Έχει πιο μεγάλο. Ένα χρόνο μεγαλύτερο από τον coach. Ναι. Που είναι στην Ισπανία. Θα τον φάμε αυτόν. Τον φάμε. Θα ψάξουμε που είναι, να τον φάμε. Εγώ πιστεύω στον coach. Τώρα, βέβαια, εγώ συνήθως, γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ στην ώρα για μπλε νιώθω πάρα πολύ τυχερός που από το 2006 τέτοιες κούπες σε ακαδημίες του Ηρακλή έχουν έρθει πάρα πολλές, αμέτρητες. Από την φουρνιά του 6-7 με Παλέτζα, Κολτσιάκη, Χαραλαμπίδη, Εφρεμίδη, Νικήτα, Εφρεμίδη, Δημήτρη, Γεωργιάδη, τον θυμάστε τον Γεωργιάδη, ένα ξανθό Πασαδόρο. Πού να το θυμάστε. Εσείς το 6 ήσασταν ιδέα. Ποιον. Ναι, το Γιώργο τον Τζιουμάκα. Αυτό είναι μετά. Εγώ λέω για τη φουρνιά 6-7. Ήταν η πρώτη κούπα, το Πανελλήνιο στη Ζάκυθο που το φέρανε εδώ. Μετά είχαμε και Τζιουμάκα, είχαμε και Θεοδόση Ηλία, είχαμε και Χατζιπαραδίση, είχαμε πολλούς πέρασαν από εδώ. Και χαίρομαι που συνεχίζεται όλο αυτό. Όταν κάνω αυτή την ερώτηση, πού το αφιερώνετε, όλοι λέτε αυτά που λένε οι περισσότεροι. Ένας μόνο το είχε αφιερώσει στην κοπέλα του. Μόνο ένας. Και ο οποίος έχει ψηλά, έχει ανέβει πολύ ψηλά στη. Δεν θα σας το πω τώρα. Είναι μυστικό. Κρίμα το παιδί. Κρίμα το παιδί. Εσύ πού το αφιέρωσες. Α, είπαμε, τελειώσαμε. Να πάω στο Βαρβέρι. Πάω στο Βαρβέρι. Έλα, Βαρβέρι. Εγώ θα το αφιερώσω καταρχάς στο προπονητή μας, στο προπονητικό team, σε αυτούς που μας πίστεψαν και φυσικά και στην οικογένειά μου που με στήριξε προσωπικά εμένα. Καθημερινά με στηρίζει για στις προπονήσεις. Αν ακούει κανείς να στείλουμε χαιρετίσματα, έτσι. Χαιρετίσματα, ναι, μην τρέπεστε. Μην τρέπεστε. Αλλού τίποτα, θα κάνεις την έκπληξη. Όχι. Ναι. Άντε, κάντε, μην τρέπεστε. Κάνε την έκπληξη, γιατί οι άλλοι δύο δεν ήταν τυπικοί. Το κάνουμε μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Μπίλι, ρίξε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε εδώ στο στούντιο της ώρας για μπλε στο Λίμπερο 107,4 με τους πρωταθλητές έφηβους του Ηρακλή στο βόλεϊ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο αγκαλιά με την κούπα. Είναι να μην πάρουν το κολάι, έτσι και πάρουν το κολάι, τελείωσε. Να ξέρετε, αυτό είναι πρόβα που κάνουμε σήμερα. Τέλεια. Ακούτε παλικάρια. Βεβαίως. Είναι πρόβα όταν θα φέρετε το Πανελλήνιο. Πρώτο Θεός. Το καλό που σας θέλω. Θα σας φέρουμε ξανά εδώ να κάνουμε ξανά αυτά. Δείτε λίγο τι ωραίο που είναι. Δείτε. Ακούστε. Ωραίο design. Θα το κάνουμε με δύο κουμπές αυτό μετά. Ναι, και αυτή και με την άλλη. Φέτος το ωραίο του κυμπελάκι. Η ΕΠΕΣ στον Ηρακλή, πεδοσφαίρισης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος εφήβων αγωνιστικής περίοδου 2017-2018, γράφει το πολύ ωραίο κύπελο πρωτάθλημα που έχω εδώ μπροστά μου. Στα δεξιά μου παραμένει. Δεν αλλάξετε θέσεις. Όχι. Ο Στέφανος Κανιούρας. Στα αριστερά μου παραμένει ο Παναγιώτης Βαρβεσιώτης. Και ξανά στα δεξιά μου παραμένει ο Ανδρόνικος Κονιόρδος. Είναι οι δύο κεντρικοί, ο ένας διαγώνιος,
στο Λίμπερο 107,4. Ακόμα δεν είπαμε τίποτα. Το ξέρουμε ότι έχουμε διαφημίσεις αρκετές. Να το μεταφέρετε εκεί που μας ακούνε και μας στέλνουν τα παράπονα. Τι να κάνουμε, πουλάνε τα παιδιά. Ακούσανε οι διαφημιζόμενοι ότι είναι εδώ οι πρωταθλητές. Σου λέει ότι πάρουμε τώρα, ότι προλάβουμε. Ό,τι προλάβουμε. Είναι από τις ευχάριστες αυτές εκπομπές. Γιατί άλλωστε η ώρα για μπλε δημιουργήθηκε το 2006 για αυτό το λόγο. Για να μπορούμε να καλύπτουμε και μεγάλες χαρές και μεγάλες νίκες και μεγάλες επιτυχίες. Μας λείπουν, είναι η αλήθεια. Μας λείπουν πάρα πολύ. Νωρίτερα εδώ με τα παλικάρια συζητούσαμε τα ωραία παλιά χρόνια της αντρικής ομάδος με τελικούς Champions League, Final Four κτλ. Κτλ. Σας το εύχομαι ολόψυχα να μπορέσετε κάποια στιγμή να ζήσετε μεγάλες επιτυχίες με τον Ηρακλή, τώρα που θα γίνετε και άντρες, αφού δώσετε πανελλήνιες πρώτα. Με το καλό. Τώρα, κάτσε, μισό λεπτό. Μιλάμε για 17. Ναι, ναι, στα 18 είμαστε. 17 στα 18. 2000 είμαστε. Εντάξει, δύο χρόνια μικρότεροι από μένα. Τι, είπε κανείς τίποτα? Όχι. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε αφιερώσεις και μας είχε κρατήσει ο Βάρβερ. Βάρβερ, εγώ θα λέω. Βάρβερ. Βάρβε, εγώ βάλω και το ρο. Ζάιτς. Ο Ζάιτς. Ο Ζάιτς. Όχι ένας Ζάιτς που έπαιζε τον Παναθηναϊκό ποδόσφαιρο το 85. Όχι, Ιβάν Ζάιτσεφ. Η παιχτούρα αυτή, ο οποίος έχει γίνει Ιταλός τα τελευταία χρόνια. Πού παίζει τώρα? Περούτζια. Περούτζια. Εδώ κοντά. Περούτζια. Μπράβο. Δεν θα το αφιερώσει αυτόν. Όχι, φυσικά. Λοιπόν, δώσαμε πάσα πριν το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα να κάνει αφιέρωση. Θα κάνει την έκπληξη ή θα μείνουμε πάλι αδιάφοροι όλοι? Όχι, δεν την κάνω, αλλά θα την κάνω. Τι εγώ να αφιερώσω? Σε μια κοπέλα. Ναι. Που είναι συγγενής μου. Που είναι συγγενής σου. Ξαδέρφη μου, ναι. Η Κατερίνα. Ναι. Που είναι ως αδερφή μου. Μπράβο. Ακούει τώρα? Ακούει, ακούει. Ωραία. Είναι συντονισμένη. Μπράβο. Να δώσω και μια καλησπέρα εγώ στην Ηλέκτρα. Φυσικά. Μπορώ. Φυσικά, εννοείται. Επιτρέπετε. Ευχαριστώ, παιδιά. Είστε πάρα πολύ καλοί. Από εκεί τίποτα, έχουμε τίποτα ή μόνο μηνύματα? Όχι. Όχι. Τι ωραίοι που είστε. Λοιπόν, θέλω να σκεφτούμε μαζί, παρέα, με τη βοήθειά σας. Γιατί εγώ όλα τα παιχνίδια δεν τα έζησα. Εγώ έζησα από κοντά το Final Four και πέρασα πολύ ωραία, είναι η αλήθεια. Με τις δύο νίκες που κάνατε και με τον Άρη 3-0 και με τον Πίκασο Πολύχνης 3-1. Και θέλω να μου πείτε από την αρχή μέχρι το χθες, έτσι, μια καταγραφή αυτής της πορείας, τα όποια προβλήματα, τις όποιες δυσκολίες. Αν και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν είχατε ούτε δυσκολίες ούτε προβλήματα, βέβαια εσείς το ξέρετε αυτό, και φάνηκε στο τέλος εύκολα να είστε οι πρώτοι και καλύτεροι στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στις ομάδες που είναι στην ΕΠΕΣΤ. Τι γίνεται, συνεννοείστε πίσω από την πλάτη μου, ποιος θα απαντήσει πρώτος? Ένα, μην μιλάμε όλοι μαζί. Λοιπόν, βασικά όχι, θα μιλάω για Ανδρόνικος. Τι, αφιέρωση. Εσύ, ναι, επιστρέφεις. Να προσθέσω κάτι, ναι. Α, πρόσθεσε. Έχουμε χρόνο, μην αγχώνεστε. Αρχικά, για ένα κορίτσι που μας ακούει σίγουρα, που ναι, έρχεται συνέχεια στους αγώνες μας και μας φωτογραφίζει. Παρακαλώ. Η Έμι Λαζίδου. Ναι. Και ένας παίκτης της ομάδας μας, ο οποίος έχει βγει τώρα εκτός, ο Ηλίας Ολιούτας, που είναι και αυτός κεντρικός. Το γνωρίζω. Ο οποίος λόγω ενός ατυχήματος έχει μείνει εδώ και ένα μήνα εκτός. Είναι καλά, οκ, okay, όλα εντάξει. Σιγά σιγά παλεύει. Θέλει ακόμα. Παλεύει. Αποκατάσταση τώρα. Αυτά από εμάς. Να είναι γερός. Να είναι γερός και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις. Να πω και εγώ περαστικά και καλή δύναμη στο παιδί. Και χαίρομαι που μας ακούει. Πολλοί μας ακούνε. Γίνεται ένα πανηγύρι όπως έχετε καταλάβει στο διαδίκτυο. Και ήδη και στο Facebook κυκλοφορούν αποκλειστικές φωτογραφίες. Εδώ ο Βάρβε θέλει να συνεχίσει τις αφιερώσεις. Από ό,τι ξέρω, να πεις και για τους υπόλοιπους, ναι, για όλη, ναι, την ομάδα. Γιατί δεν ήταν εφικτό να σας έχω εδώ όλη, ναι, τη δωδεκάδα, όπως είστε και παραπάνω, αλλά μια αντιπροσωπεία. Σ' ακούω, παράγεται. Για αυτό το τίτλο, ένα ακόμα τίτλο του Αυτοκράτορα, θα ήθελα να πω όλο το ρόστερ, mm-hmm, γιατί όλα τα παιδιά το πήραμε και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είναι ο Μιχαήλ Άγγελος Στεφανίδης, ο Γιάννης Στέφανος Κωστάκογλου, Ανδρόνικος Κονιόρδος, Αντώνης Μπουράκης. Για σένα λέει. Ιωαννίδης Παναγιώτης, Ιάσονας Κανέλος, Παναγιώτης Παρασίδης, τώρα δεν το λέω. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Ναι. Το 7 φοράει. Ζάιτς. Το 7. Περίμενε λίγο. Το Ζάιτς που του λέτε έτσι εμφανισιακά του μοιάζει? Επειδή μπορώ να προσωπεύσει, αλλά εντάξει, δεν φτάνει. Είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο, γι' αυτό. Α, μάλιστα. Στο ίδιο ύψος.
Για συνέχισε ρε πάνω. Ιωάννης Καραμάνης, Στέλιος Τζιουμάκας, Κωνσταντίνος Καλαετζίδης, Ναπολέον Φραγκουλίδης, Γιώργος Καρανταΐδης, Στέφανος Κανιούρας, εδώ πέρα το παιδί. Το παιδί αυτό εδώ, ναι. Βάιος Μαδίτσης, Νικόλαος Γιωβανέκος και ο φίλος μας ο Λιούτας που δυστυχώς δεν μπόρεσε να παίξει λόγω τραυματισμού. Περαστικά του ευχόμαστε. Ο Λάμπης ο Παπαγιούτας. Και προπονητής Λάμπης ο Παπαγιούτας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοηθός προπονητής Στέφανος Νανάς. Βεβαίως. Ο οποίος πήρε και πρόκριση στο Πανευρωπαϊκό με την Εθνική Παίδων. Ναι, ναι, συγχαρητήρια. Μπράβο. Ο έφορος, ο πατέρας του Ανδρόνικου, ο κύριος Βασίλης Κονιόρδος. Ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός κύριος. Τα συγχαρητήριά μας και τα χαιρετίσματά μας. Ο ιστορικός, ο μεγάλος στελάρας, ο Ναυροζίδης, που είναι καθημερινά δίπλα μας, ό,τι χρειαστούμε. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και ο Μάκης, ο Καλαετζίδης, ο πρόεδρος. Βεβαίως. Που καθημερινά αγωνίζεται για τον Ηρακλή, για τον Αυτοκράτορα, τη φανέλα και την ιστορία. Έτοιμος για ώρα για μπλε είσαι, να ξέρεις. Θα κάνω εγώ το διαγώνιο. Πραγματικά ευχαριστούμε όλους όσους μας πίστεψαν και παράγοντες του Ηρακλή. Και ο κόσμος που ήρθε και ο κόσμος, ναι, που μας στήριξε, είχε πολύ κόσμο. Για ναι. Επίπεδο εφηβικού. Και με τον, στον ημιτελικό με τον Άρη και χθες στον τελικό με τον Πήγασο και συνθήματα ακούγαμε και κερκίδα υπήρξε και ωραίος παλμός υπήρξε, αν και τα συνθήματα από ό,τι έχω καταλάβει τα ξέρετε όλα απ' έξω και ανακατατά. Σίγουρα, εντάξει, Ηρακλάκια είμαστε. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε και την Αυτόνομη που ήρθε, πραγματικά. Βεβαίως, το σύνδεσμο, ευχαριστούμε πολύ που ήρθε, μας θύμισε. Ήταν κοντά σας. Από εδώ έχουμε καμιά αφιέρωση, τίποτα. Τελειώσαμε. Γενικά, Green Day, ποιος ζήτησε Green Day. Συζήτηση Green Day. Γιατί ως γνωστόν η ώρα για μπλε είναι πάντα ευγενική με τους καλεσμένους. Τα παιδιά επιλέγουν τα τραγούδια. Βέβαια δεν θα ξεχάσω πριν χρόνια όταν είχε έρθει το κολυβητικό. Ήταν το Πόλο, κάτι κοριτσάκι 7-8 χρονών που ζήτησαν Πάολα. Κακό. Είχε βρεθεί η εκπομπή σε δύσκολη θέση, είναι η αλήθεια. Όχι, σε παρακαλώ. Ο κύριος Κονιόρδος Ανδρόνικος θέλει να κάνει μια δήλωση. Τι είπες, να έφερνα καλύτερα. Εντάξει, αντί να το βάζεις σε MP3 από το ίντερνετ, ναι. Από τη γειτονιά από έξω υπάρχουν αρκετά σκυλιά, τα οποία δεν έχουν και σπίτι, δεν μπορούν να έρθουν στο στούντιο. Κατοικίδια εννοείς. Ναι, κατοικίδια. Βεβαίως, ναι. Και να γαυγίζουν. Μάλιστα. Live. Την αγαπάει κι αυτός. Τη μουσική τη συγκεκριμένη. Στέφανε, κάτι θέλεις να πεις, σε διέκοψα. Παρακαλώ. Γενικά, για αφιέρωση που είπες, όλο τον κόσμο μας στήριξε. Την κερκίδα, τις νεάνιδες, κορασίδες, παγκορασίδες του Ηρακλή που ήρθαν να μας στηρίξουν και οι γυναίκες, ναι, προφανώς. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κι εμείς απ' έξω να μας ενθαρρύνουν, μας βοηθάει πάρα πολύ και μας κάνει να το θέλουμε πιο πολύ. Να προσθέσω και κάτι ακόμα. Ναι, ό,τι θες. Δική σας είναι η εκπομπή, άντε, καταλάβεις. Ευχαριστούμε πολύ και τους γονείς. Από όλα τα παιδιά, τους συμπαίκτες μας και οι δικοί μας, που σας αντέχουν. Που, για αυτό και που μας στηρίζουν καθημερινά και ειδικά σε τέτοιες διοργανώσεις και στα πανελλήνια και στα πανεπαρχιακά. Είναι δίπλα μας, μας οργανώνουν, μας στηρίζουν από όλους τους τομείς, ψυχολογικά, οικονομικά και χίλια δυο. Τους ευχαριστούμε πραγματικά. Μου δίνεις, Παναγιώτη, και σε ευχαριστώ. Μια πάρα πολύ ωραία πάσα να το ξαναπώ. Το έχω πει όλα αυτά τα χρόνια. Και νιώθω τυχερός που έχω ένα μικρόφωνο και το λέω για όλους εσάς τους γονείς. Γιατί πραγματικά, εντάξει, υπάρχουν και αρνητικά παραδείγματα, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία τώρα, θα πιάσω τα θετικά μόνο παραδείγματα, αλλά βλέποντας και χθες και όλα αυτά τα χρόνια γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στο βόλεϊ, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο στίβο, στο τζούντο, στο κολύμπι, στο πόλο, στο... Δόξα τω Θεώ, 17 τμήματα έχουμε στον Ηρακλή, οπουδήποτε, δεν έχει σημασία το πού. Το πόσο πολύ, πέρα το ότι αγαπάτε τα παιδιά σας, αγαπάτε και τον Ηρακλή, και αυτός είναι ένας υπέροχος συνδυασμός για αυτό που είπε ακριβώς ο Παναγιώτης, για το ότι έχετε θυσιάσει τα πάντα να είστε κοντά στα παιδιά σας, και οικονομικές θυσίες και καθημερινές θυσίες. Και το βλέπα και το βλέπω πως πολλές φορές μαζί σας πηδούν για ένα πόντο, μαζί σας σηκώνονται για ένα μπλοκ, μαζί σας μπορεί να πέσουν κάτω να βγάλουν μια άμυνα. Να πάρουν ένα άσο. Να πάρουν ένα άσο, μπράβο. Πόσο έντονα ζουν τα παιχνίδια αυτά οι γονείς σας, που χωρίς αυτούς το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι
δεν θα ήσασταν εδώ, ούτε εγώ θα ήμουν χωρίς δικούς μου γονείς και χωρίς τη φροντίδα τους. Και πραγματικά τους αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε αυτούς και καλά κάνεις και το ανέφερες. Λίγο αγωνιστικά θα μιλήσουμε. Φυσικά. Να μιλήσουμε λίγο αγωνιστικά. Για τον αγώνα συγκεκριμένα για το σύστημα που παίζετε το 4-4-2 με ρόμβο. Αυτή την πλάκα την κάνουμε με τον Γιάννη τον Ορφανό, που εσύ τον έχεις γνωρίσει και από κοντά, γιατί έχεις κάνει και αποστολή με την ανδρική ομάδα. Ναι, με τον Παναθηναϊκό είχα. Μια φορά με τον Παναθηναϊκό. Τώρα πες μου πώς ήταν. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Και νίκη 3-1. Και νίκη 3-1, δηλαδή με τον κόσμο πραγματικά ήταν απίστευτο. Έτυχε να κάνω και προπόνηση με το αντρικό. Ήταν ωραία εμπειρία. Σίγουρα είναι πιο δύσκολο επίπεδο σε σχέση με το φοιτητικό. Θέλει περισσότερη δουλειά για να φτάσεις και να ενταχθείς στο αντρικό, στο ρόστερ. Πόσο μάλλον και να πρωταγωνιστείς. Σίγουρα. Βλέπουμε για παράδειγμα το συμπαίκτη σας στο στέιντο Τζιουμάκα. Το τι φοβερά πράγματα κάνει πλέον στην Α1. Και τον Αντώνη που και αυτός παίρνει μαζί με το Λάμπι χρόνο συμμετοχής όσον αφορά το Λίμπερο. Και θεωρώ ότι επειδή το έχετε και έχετε αυτή τη ζωντάνια, αυτό το νεύρο, ότι στο χέρι σας είναι. Στην κυριολεξία, καθώς μιλάμε για βόλεϊ, στο χέρι σας είναι, στα χέρια σας είναι να μπορέσετε να αρπάξετε αυτή την ευκαιρία. Μία προπόνηση όπως η εμπειρία του Παναγιώτη, μία αποστολή. Σιγά σιγά μπορείτε να το κάνετε. Δεν σας πήραν και τα χρόνια, νομίζω. Σίγουρα. Θέλω και από τους τρεις μια ξεχωριστή απάντηση, ο καθένας. Ναι, είναι αυτός ένας στόχος πέρα από τις κούπες που θα έρθουν και άλλες, είμαι σίγουρος, το αύριο μεθαύριο να με κοιτάξει και ο Γιάννης Ορφανός και να με καλέσει σε μια προπόνηση στο ανδρικό τμήμα για αρχή? Κοιτάξτε, εγώ από μικρός έχω θέσει στόχο. Βέβαια, το όνειρό μου και στόχος είναι να φτάσω σε ένα επαγγελματικό επίπεδο, να φορέσω τη φανέλα του Αυτοκράτορα στο αντρικό τμήμα και να μπορέσω να προσφέρω ό,τι μπορώ. Δηλαδή, όνειρο είναι πραγματικά. Τώρα... Ανδρώνικε. Πολλοί από εμάς που αγωνιζόμασταν χθες ή έχουν σαν όνειρο να πρωταγωνιστήσουν να είναι μια βασική εξάδα μιας αντρικής ομάδας, πόσο μάλλον τη δικιά μας του Ηρακλή, που είναι ενός πολύ καλού επίπεδου. Οπότε, ναι, και εγώ το έχω σαν στόχο. Και τι φανέλα είναι αυτή, Πολύ βαριά. Όταν τη φοράτε, μετά πιάνεστε καθόλου. Λίγο εμείς εδώ πέρα με πιάνει κάτι. Στέφανε, κοιμάσαι το βράδυ ή από το βάρος, δε. Είναι πολύ βαριά η αλήθεια η φανέλα. Και προφανώς και ο στόχος είναι να βρεθούμε σε ένα αντρικό, ώστε να αποκτήσουμε και εμπειρία, πόσο μάλλον να βρεθούμε στο αντρικό του Ηρακλή. Θα είναι πολύ ξεχωριστό στην Α1. Είναι ο μεγαλύτερος στόχος που μπορεί να υποθέσει. Εχθές, μιας και το αναφέρεις, θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Γιάννη Ορφανό να είναι εκεί, να σας παρακολουθεί, να ζει το παιχνίδι, και φαντάζομαι και για σας ήταν ένα έξτρα κίνητρο όταν βλέπετε τον προπονητή της αντρικής ομάδος να είναι κοντά σας, έτσι, σε αυτή την προσπάθεια. Τον οποίο το ευχαριστούμε, γιατί μετά τον αγώνα ήρθε και μας συγχάρηκε για τις αποδόσεις μας στο αγώνα. Καλησπέρες, έχουμε από την Κοζάνη που μας ακούει, από το φίλο τον Κώστα. Συγχαρητήρια, Μάγκες, χίλια χρόνια Ηρακλής. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα είστε, είπαμε, 17-18, δηλαδή το 2005 ήσασταν... 5 χρονών. 5 ήσασταν το 5. Ναι, ναι. Ωχ, Παναγία μου. εγώ ήμουνα... δεν μπορώ να πω πόσο ήμουνα, γιατί έκανα περιγραφή τελικό Champions League το 5. Κοίταξε, μόλις είχα απολυθεί από φαντάρους, μωρέ, ναι. δηλαδή, άμα σας πω για Μπολ, για Χοφ, για Στάνλεϊ, για Κράβαρ, και εντάξει, τον είχατε και χθες αντίπαλο. Για Μπρούξ που τον είχατε αντίπαλο προπονητή, γιατί ο Μπρούξ με τον Κράβαρ ήταν στον πάγκο του Πήγασου Πολύχνης και συνεχίζουν εκεί ως προπονητής και τεχνικός σύμβουλος αντίστοιχα. Για Γιούρδα, για Μπάεφ, για Τσέρνιτς, για Νίλσον, για Γκασπαρίνι, για... Τι να πρωτοθυμηθώ, για Ντεσπέιν πρόσφατα και τα λοιπά. Ψαγμένες παρέες είναι... Εσύ είσαι ψαγμένος? Ναι, εγώ ασχολούμαι. Και από όλους αυτούς τους αστέρες που πέρασαν από το Ηρακλή και από το ευρωπαϊκό βόλεϊ, παγκόσμιο βόλεϊ, πέρα από τον Ζάιτσεφ που μας είπε ο Παναγιώτης, έχετε κάποιον άλλον που τον βλέπετε και λέτε να πάρω κάτι και από εδώ, να πάρω κάτι και από εδώ, να κλέψω κάτι και από εδώ? Σίγουρα ο Ηρακλής, επειδή είναι σαν μεγάλη ομάδα, περνάνε συνέχεια μεγάλοι παίκτες. Όρεξη να έχετε να βλέπετε YouTube. Αυτό. Ας πούμε, χθες
Ήρθανε και. Ήταν και ο Κόρσο Προύσαλης, βεβαίως. Ήτανε και ο Μπάιρον που παίζεται την ίδια θέση ο Φέργκισον, σωστά. Ήρθανε πολλοί να μας συμπαρασταθούν σε αυτόν τον αγώνα. Πρότυπο έχουμε. Τον Ανδρόνικο Κονιόρδο. Στέφανε. Για πρότυπο. Κάποιον που θέλεις να πάρεις πράγματα από αυτόν. Κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ. Τον Πανίδη δεν το ρωτάω, μας το έχει πει 10 φορές. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο. Απλά ο στόχος να γίνομαι κάθε φορά καλύτερος και να φτάσω σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο ώστε να μπορώ να παίζω βόλεϊ όσο μπορώ. Τώρα, εν όψη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, σε πρώτη φάση είναι το Πανεπαρχιακό, με ομάδες να υποθέσω από Αλεξανδρούπολη, Εδέσα, Πρέβεζα. Α, έχει και Πρέβεζα. Έδεσα. Και Γιάννενα. Φαντάζομαι ότι είναι εφικτός ο στόχος για να σας δούμε στο Πανελλήνιο, στο Final Four. Είναι. Ναι. Γυαλίζει το μάτι. Ναι, γυαλίζει το μάτι. Γυαλίζει. Και μετά στο Πανελλήνιο τι έχουμε, και Ολυμπιακούς και τέτοια. Έχουμε και Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Παμοχαϊκό ίσως. Ναι. Υπάρχουν δυνατές ομάδες. Πάτρες έχουμε. Μπορεί. Μου έχει κάτσει αυτή η Πάτρα πέρυσι από την Αλεξανδρούπολη. Εντάξει. Περασμένα, ξεχασμένα. Να ξαναθυμίσω ότι αυτά τα παιδιά έχουν γίνει πρωταθλητές και με τους Παμπέδες και με τους Πέδες τώρα και με τους Εφήβους. Πανελλήνια κούπα δεν έχετε, εσείς οι τρεις. Σωστά. Ακόμα. Δυστυχώς. Δεν πρέπει. Φέτος, ευκαιρία. Τι με κοιτάς. Δεν πρέπει. Πρέπει. Στο χέρι μας είναι. Τον χτυπάω γιατί είναι και νταμάρι αυτός εδώ. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μου αρέσει που υπάρχει και φως. Μια κάμερα δεν έχουμε βάλει ποτέ εδώ. Ο Ανδρόνικος είναι περίπτωση. 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 Τι περίπτωση, Ανδρόνικε. Εντάξει. Ξεχωριστή. Βλάβεις. Όχι. Αφήνω να μιλήσω ο Κανιούρος γι' αυτό. Τώρα εσείς δύο πείτε μου λίγο για τη συνεργασία σας, γιατί παίζετε και στην ίδια θέση. Βέβαια η συνεργασία είναι με τον Πασαδόρο όσον αφορά πρώτο χρόνο. Ναι. Αλλά εντάξει, όσο να είναι, οι κεντρικοί έχουν μία. Εγώ σαν κεντρικός είμαι την τελευταία. Από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν, διότι εντάξει, είχαμε ένα θέμα με ένα κενό σε αυτή τη θέση και από ακραίος που ήμουνα το γύρισα σε κεντρικός. Εντάξει, μου πήρε λίγο χρόνο μέχρι να τη συνηθίσω τη θέση και με βοήθησε πάρα πολύ ο Ανδρόνικος που έχει πιο πολύ εμπειρία στη θέση από μένα. Mm-hmm. Και τον ευχαριστώ πολύ γιατί και ο Γιούτας και ο Ανδρόνικος με βοήθησαν πάρα πολύ στο να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Γιατί τη ξέρω τη θέση και με βοηθούσαν. Ποιος θα είναι ζήτησε αυτά τα ωραία τραγούδια. Κοντά μου θα μάθετε μουσική εσείς. Μπράβο σας. Μπράβο σας, παιδιά. Είμαι περήφανος για εσάς πέρα από το πρωτάθλημα. Γιατί όταν τους ζήτησα, πείτε μου, μου ζήτησαν Bon Jovi, μου ζήτησαν Linkin Park, μου ζήτησαν Green Day. Νιώθουνε. Τι, αυτό, Evanescence. Όχι, όχι. Ένα άλλο. Ένα άλλο, εντάξει, περίμενε λίγο. Τόση ώρα βέβαια κάνουμε πλάκα γιατί είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε. Ακουστικά έχετε. Όχι. Περιμένετε, θα σας δώσω και ακουστικά. Ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε γιατί. Πώς λέμε αυτό με τη γάτα και το ποντίκι. Όταν ο προπονητής σας μπαίνει στα ποδητήρια, τι κάνετε. Σούζα. Σούζα. Λάβει Παπαγιώτα, τι γίνεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν έχω ακούσει τι λέγατε. Ποιος έχεις εκεί πέρα. Γεια σου, coach. Έχω Ανδρόνικο Κονιόρδο, έχω Στέφανο Κανιούρα, έχω Παναγιώτη Βαρβεσιώτη. Έχω δύο κεντρικούς, ένα διαγώνιο. Εγώ κάνω το λίμπερο 107,4. Κάνε εσύ τον Πασαδόρο τώρα, ξέρω εγώ. Πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια και στον αέρα. Τα είπα χθες πάρα πολλές φορές. Έχω εδώ τρία από τα παλικάρια σου, γιατί όλα είναι παλικάρια και λεβέντες. Και νιώθω αυτή τη χαρά σου από χθες πάρα πολύ, έτσι. Που την έχεις μοιραστεί για το πρώτο σου πρωτάθλημα με τους Έφηβους, πέρα από τους Πέδες που πήρες πέρυσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια βασικά στα παιδιά. Δεν μπορεί να πετύχεις τίποτε αν δεν έχεις καλό υλικό. Όσο καλός και να είναι ο προπονητής, χρειάζεται καλούς παίχτες. Εγώ είμαι πολύ τυχερός που συνεργάζομαι με τα παιδιά αυτά. Από πέρσι, στο παιδικό, κάναμε μια πολύ ωραία πορεία. Φτάσαμε μέχρι την τελική φάση. Χάσαμε στις λεπτομέρειες για 4 πόντους στην ουσία το Πανελλήνιο πρωτάθλημα, που θα ήταν μια υπέρβαση. Αλλά βλέπουμε αυτό ότι δεν ήταν τυχαίο. Υπάρχει συνέχεια στην πιο μεγάλη κατηγορία. Και δείχνει ότι τα παιδιά ακούνε, προοδεύουν. Αγαπάνε αυτό που κάνουνε, γι' αυτό υπάρχει και το αποτέλεσμα αυτό. Θες να τους πεις τίποτα τώρα εδώ που τους έχω, ή μάλλον περίμενε. Εσείς θέλετε να πείτε κάτι στον προπονητή σας? Εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Εσύ θα ήθελες να του πεις. Γιατί πριν λάμπει τόση ώρα μιλούσαμε για σένα χωρίς να είσαι στην παρέα μας. Τώρα είσαι και στην παρέα μας. Για να δω, τώρα σοβαρέψανε λίγο. Να ξέρεις, μαγκώθηκαν λίγο. Έλα, Παναγιώτη. Coach, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Παναγιώτη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά για τη δουλειά που κάνεις, πάνω μας. Το χρόνο που αφιερώνεις καθημερινά από πέρυσι. Πιστεύω πως με καθημερινή δουλειά μπορούμε να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά, που είναι τώρα στόχος μας στο Πανελλήνιο. Και είμαστε έτοιμοι για όλα, να ξέρεις. Λάμπη, όταν πάρετε το Πανελλήνιο, εγώ θα πάρω ρεπό και θα έρθει ο Παναγιώτης να κάνει εκπομπή, να ξέρεις. Το όχι. Είναι έτοιμος. Έτοιμος. Έτοιμος είναι. Το καλό με αυτά τα παιδιά είναι, πέρα ότι είναι εκπληκτικοί χαρακτήρες όλοι τους, ξέρουν πότε θα κάνουμε πλάκα και πότε θα πρέπει να μπούμε μέσα και να δουλέψουμε σοβαρά. Και πότε θα είμαστε σούζα, αυτό που τους είπα πριν. Όχι, εντάξει, χρειάζονται και φωνές, όχι χωρίς λόγο. Το ξέρουν τα παιδιά. Δεν πρόκειται να φωνάξουμε χωρίς λόγο και αιτία. Ξέρουν πότε θα μπουν στο γήπεδο, θα δουλέψουν. Έχουμε μια άριστη σχέση. Γι' αυτό φυσικά έρχονται τα αποτελέσματα. Πρέπει να υπάρχει η σωστή χημεία μεταξύ προπονητή και αθλητών για να βγει κάτι καλό. Εγώ είμαι πολύ περήφανος που δουλεύω με αυτά τα παιδιά και βλέπω ότι το αποτέλεσμα και οι θυσίες που κάνουν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα παιδιά είναι τρίτη ηλικίου, ναι, μου το και πρέπει να συνδυάσουν, το διάβασμα και το γήπεδο, κάτι που είναι δύσκολο. Πέρσι είχαμε μάθει λίγο διαφορετικά, κάναμε κάθε μέρα προπόνηση μια μισή ώρα στο γήπεδο, κάποια στιγμή φτάσαμε και 2 ώρες, που 2 ώρες και περισσότερο δεν το κάνουν ομάδες επαγγελματικές, γι' αυτό βγήκε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Φέτος είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, το καλό είναι όμως ότι έχουμε δουλέψει από πέρσι μαζί και είναι πολύ πιο εύκολο και για μένα και για τα παιδιά να βγάλουμε αυτά που θέλουμε με σωστή συνεργασία μέσα στο γήπεδο. Και να πούμε κάτι, και ευχαριστώ και τον Νίκο και τον Σταμάτη που ακολουθούν στην εκπομπή Basket City που μας δώσανε λίγο 5 λεπτά, θα πρέπει να κλείσουμε σε ένα λεπτό, απλά θέλω να πω ότι ο Λάμπης ο Μπαμπαλιούτας, πέρα το ότι, εντάξει, εγώ έχω υποσχεθεί στον αέρα πως ένα εξαρτάται να γράψω το βιβλίο της ζωής σου, αλλά πέρα από αυτό, και δεν κάνω, πλάκα και το ξέρεις, είναι αυτός που είναι ως αθλητής στα 45 του χρόνια, έχουμε κουράσει τον κόσμο να το λέμε κτλ. Χθες είχε όλη αυτή την ένταση που είχε, έφυγε 12 η ώρα από το γήπεδο που λέει ο λόγος, και σήμερα έκανε προπόνηση γιατί το Σάββατο παίζει Α1 με την Αλεξανδρούπολη, με τον Εθνικό στην Αλεξανδρούπολη. Respect. Γι' αυτό και τον βγάλαμε τώρα, γιατί είχε προπόνηση νωρίτερα και δεν μπορούσαμε. Το λέω αυτό για να το ακούσουν Λάμπη, τα παιδιά σου. Ώστε να είσαι και ένα παράδειγμα προς μίμηση, έτσι. Για το ότι συνεχίζεις και κάνεις αυτό το επίπεδο, αυτά που κάνεις. Θέλω να κλείσουμε με Ανδρόνικο και Στέφανο το τι θα πούν στο προπονητή τους. Εγώ πρώτα θέλω να πω προφανώς τεράστιο ευχαριστώ για όλη αυτή τη βοήθεια και που μας έχει δώσει τις τελευταίες 2 σεζόν, γιατί μας έχει κάνει πάρα πολύ καλύτερους παίκτες από ό,τι ήμασταν. Και ένα επίσης τεράστιο ευχαριστώ για την κατανόηση που δείχνει φέτος σε όλους τους συμπαίκτες μου και εμένα, που είμαστε σε μια δύσκολη χρονιά όπως είναι η τρίτη ηλικίου και έχουμε και άλλα πράγματα που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μόνο το βόλι. Και αυτή η κατανόηση είναι πολύ σημαντική και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ανδρόνικε. Σίγουρα ευχαριστούμε για την κατανόηση, για την προσπάθεια που κάνεις καθημερινά για μας, στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Και ελπίζω απλά να εξελισσόμαστε όσο περνάει ο καιρός, για να μην είναι τζάμπο όλη αυτή η δουλειά. Και κάτι ακόμα μου είπαν πριν, όσο δεν άκουγες στην εκπομπή, ότι θέλουν λίγο να αλλάξεις το σύστημα, το 4-4-2, να το κάνεις 4-3-3, να είναι λίγο πιο επιθετικό. Με ρόμβο να παίζουμε, με ρόμβο. Πιστεύω ότι σε όποιο σύστημα και να κάνουμε, τα παιδιά μπορούν να προσαρμοστούν. Έτσι και χθες είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη ομάδα, ναι. Μια ομάδα η οποία 2 χρόνια πέρι το πρωτάθλημα μπήκε πάρα πολύ καλά, κερδίσαν το πρώτο σετ και έπρεπε να διαχειριστούν όλο αυτό. Τα καταφέρανε, γι' αυτό τους αξίζουν πολλά μπράβο, γιατί και η αξία του ιτημένου δίνει ακόμα μεγαλύτερη... Τον πρωταθλητή Ελλάδος κερδίσατε, έτσι μην το ξεχνάμε, πέρυσι... Ναι, τα τελευταία 2 χρόνια. Μια πολύ καλή ομάδα. Ναι. Ακριβώς αυτό, γι' αυτό είμαστε και διπλά χαρούμενοι, γιατί κερδίσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Σας ευχαριστώ όλους και τους 4, όλους βασικά στην ομάδα, όχι μόνο όσοι είναι εδώ μαζί μας. Λάμπη, δεσμεύομαι ότι η κούπα του Πανελληνίου θα είναι και πάλι εδώ στην ώρα για μπλε. Από εσάς εξαρτάται. Το εύχομαι όλο ψυχά. Να είσαι καλά, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το καταφέρουμε. Καλή ξεκούραση, Λάμπη. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σου, παιδιά.
Γρήγορα από μια ατάκα να φύγουμε. Γρήγορα γιατί θα μας δίνουνε. Έχουμε και διαφημίσεις. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Ναι. Αυτός πήρε την εκπομπή, να ξέρετε. Εγώ θα πάρω ρεπό. Ναι, ρίχτω, ρίχτω. Ήθελα να πω ένα κουράγιο σε όλους τους Ηρακλειδείς για τους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Υπομονή. Όλα θα έρθουν ξανά στη θέση τους. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Όταν τελειώσεις την καριέρα σου ως διαγώνιος, είτε παίξεις στον Ηρακλή είτε παίξεις στη Ματσεράτα, το στούντιο θα σε περιμένει, να ξέρεις. Σας ευχαριστώ και τον Στέφανο και τον Ανδρόνικο και τον Παναγιώτη. Με το καλό να είμαστε εδώ και με την άλλη κούπα. Χίλια χρόνια Ηρακλής, πάντα κούπες, πάντα χαρές. Ευχαριστώ και τον Νίκο Μοσκοβίτη και τον Σταμάτη Μουρελή που μας έδωσαν λίγο από τον χρόνο τους. Ακολουθούν με την εκπομπή Basket City στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά, πάντα τέτοια. Ευχαριστούμε.